Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Το κακό είναι ότι δεν έχω. Τι είναι αυτό με το οποίο πρέπει να συμφωνώ? Ότι πρέπει γενικά, εντάξει, ο κάθε οπαδός βλέπει, κοιτάει το καλό της ομάδας του, τη συμφέρον της ομάδας του, και αναφέρομαι τώρα στους οπαδούς Άρη, Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού που θέλουν αύριο τις προκρίσεις. Αλλά γενικά νομίζω ότι όλοι πρέπει να ελπίζουμε σε προκρίσεις αύριο, διότι είναι μια μεγάλη Πέμπτη για το ελληνικό ποδόσφαιρο και μια πολύ κρίσιμη Πέμπτη για την πορεία μας σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ναι, το έχω ξαναπεί. Κάθε πρόκριση ελληνικής ομάδας, κάθε βαθμός ελληνικής ομάδας δεν αφορά μόνο την ίδια ή την βαθμολογία της χώρας. Αφορά και κάθε ομάδα που παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αφορά την φιλοδοξία κάθε ομάδα που συμμετέχει στο ελληνικό πρωτάθλημα και θέλει να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Αφορά την οικονομική πίτα η οποία μεγαλώνει για τα ελληνικά κλαμπ. Η καλή παρουσία πέρυσι του ΠΑΟΚ, που έφτασε μέχρι το σωτό του Conference League, μας βοήθησε πολύ να φτάσουμε στην 15η θέση της βαθμολογίας. Τι σημαίνει 15η θέση της βαθμολογίας? Σημαίνει ότι στο φετινό πρωτάθλημα 5 θα βγουν Ευρώπη. Σημαίνει ότι στο φετινό, και όχι 4 όπως πέρυσι. Σημαίνει ότι στο φετινό πρωτάθλημα 2 θα παίξουν προβληματικά της Champions League. Και ναι, ξέρω ότι το να φτάσει ο δεύτερος του ελληνικού πρωταθλήματος στο ομίλους του Champions League είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολο το να μείνει ο δεύτερος του ελληνικού πρωταθλήματος φέτος εκτός ομίλων οποιασδήποτε ευρωπαϊκής διοργάνωσης του χρόνου. Αυτό δηλαδή που έπαθε φέτος με τη Λεύσκη Σόφιας ή που μπορεί να πάθει αύριο ο Άρης ή ο Παναθηναϊκός, δεν θα μπορεί να το πάθει ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και ο Παναθηναϊκός του χρόνου. Διότι αν ξεκινήσουν ως δεύτεροι, κάνω μια υπόθεση εργασίας, θέλω καν να πάρω το πρωτάθλημα, ναι, από τα προκριματικά του Champions League, για να μην παίξουν ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης, θα πρέπει να κάνουν 3 σερί αποκλεισμούς. 3 σερί. Μία πρόκριση να κάνουν σε αυτούς τους 3 γύρους, θα παίξουν όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Άρα θα πάρουν το λιγότερο, αν είναι όμιλος ευρωπαϊκής διοργάνωσης, του Conference, γύρω στα 8-9 εκατομμύρια ευρώ. Άρα η περσινή πορεία μέχρι το μπορεί να ωφελήσει τον Άρη την επόμενη χρονιά. Για να συνονοηθούμε και να καταλάβουμε και τις κόντρες μεταξύ των ομάδων και όλα τα σχετικά. Βεβαίως αντιλαμβάνομαι, και δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι γενικά παγκόσμιο φαινόμενο, ακόμα και οι ψυχροί Γερμανοί, οι ψυχροί Άγγλοι πανηγυρίζουν με τους αποκλεισμούς των αιώνιων εχθρών. Για χρόνια οι φίλοι της Άρσεναλ έκαναν καζούρα στους φίλους της Τότεναμ ότι γιατί παίζεται μονίμως Πέμπτη. Στην τελευταία πενταετία είναι αυτοί οι Τότεναμ που κάνουν καζούρα στους φίλους της Άρσεναλ γιατί εσείς παίζετε μονίμως Πέμπτη και δεν παίζετε ποτέ Τρίτη και Τετάρτη και ούτω καθεξής. Αλλά είναι κατανοητή λοιπόν αυτή η καζούρα. Λέω όμως ότι στο ελληνικό ποδόσφαιρο την πολυτέλεια να μην κάνουμε τα αυτονόητα δεν την έχουμε, διότι το πρόβλημα γυρίζει μπούμεραν στο ελληνικό ποδόσφαιρο και σε όλους τους συλλόγους του ελληνικού ποδόσφαιρου. Αν αύριο αποκριθεί ο Άρης ο Παναθηναϊκός, πράγμα πιθανό για να είμαστε ειλικρινείς, σημαίνει ότι στην καλύτερη των περιπτώσεων, θα έχουμε μια ομάδα στο μήλιο. Σημαίνει ότι το να διατηρήσουμε τη 15η θέση θα είναι από δύσκολο ως ακατόρθωτο. Θα πρέπει ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, να φτάσει στους 8 τουλάχιστον ή στους 4, είτε του Europa είτε του Conference, για να υπάρχουν ελπίδες να διατηρήσουμε τη 15η θέση. Άρα αυτό που θα ζήσουμε... Και δεν πείθει με την εικόνα του ότι μπορεί να το κάνει κιόλας. Σωστά. Αυτό που θα ζήσουμε φέτος με ένα πρωτάθλημα όπου 5 θα βγαίνουν Ευρώπη, όπου θα έχει μεγάλη σημασία όχι μόνο αν θα τερματίσεις πρώτος όπως και πέρυσι και όλα τα άλλα δεν είχαν πολύ μεγάλη σημασία. Δεύτερος, τρίτος, τέταρτος ήταν πάνω κάτω το ίδιο πράγμα. Αλλά που θα ζήσουμε ένα πρωτάθλημα που έχει μεγάλη σημασία ποιος θα τερματίσει πρώτος. Έχει τεράστια σημασία ποιος θα τερματίσει δεύτερος. Έχει τεράστια σημασία ποιος θα τερματίσει τρίτος, γιατί θα πάει στον Europa. Και άρα θα έχει το περιθώριο ενός αποκλεισμού στο καλοκαίρι και να συνεχίσει στους ομίλους έστω του Conference. Και θα έχει τεράστια σημασία και ποιος θα τερματίσει πέμπτος. Πέρυσι δεν είχε καμία σημασία. Όλο αυτό που κερδίσαμε την περσινή σεζόν θα το έχουμε στείλει στα σκουπίδια. Και θα οφείλεται στον πολύ πρόωρο αποκλεισμό του ΠΑΟΚ από τη Λεύσκη Σόφιας,
και στην αδυναμία του Παναθηναϊκού να μπουν στους όμιλους. Είναι τόσο απλά τα πράγματα, είναι τόσο μετρημένα τακτικά που μια πορεία του ΠΑΟΚ μπορεί να αποδειχθεί ευεργετική για τον Άρη, να παίξει δηλαδή του χρόνου για πρώτη φορά σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ή μια πορεία του Παναθηναϊκού να αποδειχθεί ευεργετική για τον Ολυμπιακό, ή μια πορεία του ούτω καθεξής της ΑΕΚ να αποδειχθεί ευεργετική για τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι αδιάφορο για τους υπόλοιπους τι θα συμβεί. Πες μου ποιος θα είναι δεύτερος στο φετινό πρωτάθλημα, να σου πω ποιος θα είναι ο μεγάλος ωφελημένος από την περσινή πορεία του ΠΑΟΚ μέχρι τους 8. Δεν μπορείς να βγάλεις βαθμολογία αυτή τη στιγμή, γιατί κανένας δεν σου δίνει την εικόνα ή δεν σου εμπνέει την εμπιστοσύνη ότι μπορεί να τερματίσει πρώτος ή δεύτερος. Νομίζω ότι για όλους τα πάντα είναι πολύ σχετικά σε αυτή τη φάση. Μα προφανέστατα και δεν μπορείς να το ξέρεις. Και προφανέστατα, αν ο ΠΑΟΚ φέτος στους ομίλους του Conference ή έκανε μια αντίστοιχη πορεία με την περσινή, έφτανε μέχρι τους 8 του Conference, θα εκτόξευε και τη δική του, την ατομική του βαθμολογία. Μπορείς να ξέρεις εσύ τι θα γίνει στο μεθεπόμενο πρωτάθλημα? Όχι. Δεν λέω στο φετινό, λέω στο επόμενο. Αν ο ΠΑΟΚ λοιπόν έκανε μια αντίστοιχη πορεία με την περσινή φέτος στο Conference, άσχετο από το τι θα τερμάτισε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και του χρόνου, πρόσεξε, και του χρόνου έπαιρνε το ελληνικό πρωτάθλημα, που μπορείς να ξέρεις από τώρα ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να το πάρει του χρόνου το ελληνικό πρωτάθλημα, πιθανότατα θα ήταν ισχυρός στα προκριματικά του Champions League, όπως είναι όλα αυτά τα χρόνια ο Ολυμπιακός. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για να παίξει στο ομίλου του Champions League δεν θα έπρεπε να αποκλείσει Πενφίκα ή Άγιαξ ή τέτοιου Σάλκε, τέτοιου ομάδες που έχει βρει όταν αποπειράθηκε να μπει στο ομίλου του Champions League, που είναι ένα μεγάλο όνειρο για το κλαμπ, αλλά θα έπρεπε να αποκλείσει τις Maccabi Haifa, τις Ludogorets και τις Slovan αυτού του κόσμου. Δεν λέω ότι θα ήταν εύκολο, λέω πάντως ότι θα ήταν πολύ πιο ρεαλιστικό. Δεν υπάρχει κάποια ευρωπαϊκή αποτυχία που δεν θα την βρεις μπροστά σου. Οποιαδήποτε ευρωπαϊκή αποτυχία τέτοιου μεγέθους, να μην παίξεις καν ομίλους, είναι απολύτως βέβαιο ότι και εσύ ως ομάδα και το ελληνικό ποδόσφαιρο θα την βρει μπροστά της και θα την πληρώσει ακριβά. Την κάνω σκόπ με αυτή την κουβέντα μαζί σου, γιατί πολλές φορές έχω διαφωνία και με ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ ή ρεπόρτερ άλλων ομάδων ή και με ρεπόρτερ συναδέλφους από το ρεπορτάζ στο Άρη, ότι πρέπει λίγο να ξεκολλήσουμε από αυτή την νοοτροπία και να κοιτάξουμε το ευρύτερο καλό. Είναι αυτό που πες και εσύ. Θα υπάρχει αντιπαλότητα, θα υπάρχει και καζούρα. Αλλά πλέον ως ελληνικό ποδόσφαιρο, ως ποδοσφαιρικό προϊόν, όχι, δεν πιάσαμε τώρα πάτο για μένα, να σου πω την αλήθεια, ή δεν φτάσαμε τώρα στο σημείο 0. Εδώ και καιρό, εδώ και χρόνια δουλεύεται αυτή η κατάσταση για να φτάσουμε πλέον σε αυτό το σημείο. Και πρέπει να σκεφτούμε πέρα από το συμφέρον του καθενός και το συνολικό καλό αυτή τη στιγμή. Γιατί και το προϊόν χάνει. Μα και το συνολικό φυσικά καλό. Φυσικά πρέπει των ομάδων πρέπει να το δούνε. Εμένα η ένστασή μου είναι, νομίζω ότι το συμφέρον της ομάδας είναι διαφορετικό από το συνολικό συμφέρον. Όχι, δεν είναι. Είναι το ίδιο. Σου ξαναλέω, ο Άρης έχει φέτος πολύ μεγάλες προσδοκίες για να κάνει μια σπουδαία σεζόν. Αν λοιπόν καταφέρει και τερματίσει δεύτερο στο φετινό πρωτάθλημα, θα μπορεί να εκμεταλλευτεί την ευεργετική βαθμολογία της φετινής σεζόν, η οποία οφείλεται σε σημαντικό βαθμό την πορεία του ΠΑΟΚ αυτό, για να παίξει σε όμιλο. Εγώ δεν λέω ότι θα παίξει το Champions League. Δεν λέω ότι κατά ανάγκη θα αποκλείσει την Πενφίκα και την Άγιαξ και θα παίξει ομίλους Champions League. Αλλά μήπως ο Άρης τα τελευταία χρόνια παίζει ομίλους Europa ή ομίλους Conference ώστε να το υποτιμήσει? Ή μήπως ο Άρης τα τελευταία χρόνια έχει πάρει 10 εκατομμύρια ευρώ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ή 8 αν παίξει στο Conference, οπότε θα το υποτιμήσει? Και αν βγει δεύτερο στο φετινό πρωτάθλημα, θα έχει 3 ευκαιρίες για να παίξει στο Conference. Άρα να πάρει 8 εκατομμύρια. Να μεγαλώσει το prestige του, να μεγαλώσει το ταμείο του, να μεγαλώσει την απήχησή του για να φέρει καλύτερους παίκτες. Είναι ένας απλός κύκλος που τον καταλαβαίνουν όλοι πώς λειτουργεί, και είναι δεδομένο ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο για να βελτιώσει την ποιότητά του και τις ομάδες του έχει ανάγκη τα ευρωπαϊκά χρήματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μεγαλώσει αλλιώς ο Κορβανάς από εκεί που είναι σήμερα. Δηλαδή είναι στάνταρ τα ποσά που μπορούν να φτάσουν τα έσοδα των ελληνικών ομάδων από τις εγχώριες οργανώσεις. Δεν πρόκειται και έχει ανάγκη να πάνε και μια άλλη νοοτροπία.
Λέω λοιπόν, ένα ελληνικό ποδόσφαιρο που θα βάζει μία ομάδα στους ομίλους του Champions League, μία ομάδα στους ομίλους του Europa, δεν λέω τίποτα υπερβολικό, και δύο ομάδες στους ομίλους του Conference, θα είναι ένα ελληνικό ποδόσφαιρο που θα αυξήσει το έσοδο των ομάδων του περίπου κατά 70 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Μα 70 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο είναι εσωτερικά το έσοδο των ομάδων έτσι κι αλλιώς. Είναι τόσο απλό. Θα γίνουν τα μπάντε των ομάδων περίπου κατά μέσο όρο διπλάσια. Θα πει κάποιος, ναι, οι μικρές θα είναι πάντα δειγμένοι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί όταν μεγαλώνει το έσοδο, μεγαλώνει το έσοδο για όλους. Τι θέλω να πω, γιατί οι ομάδες της Premier League 17η, 16η και 18η έχουν τέτοια φοβερά έσοδα που δεν τα πλησιάζουν ούτε, ξέρω εγώ, η Μίλαν ή η Ίντερ στην Ιταλία. Πολύ απλά, πρώτον, γιατί έχουν ένα φοβερό τιμωτικό συμβόλαιο, και δεύτερον, γιατί αν είσαι η Manchester United ή η Arsenal και θελήσεις να πας να πάρεις τον καλό παίκτη της Brentford, θα πληρώσεις 40 και 50 και 60 εκατομμύρια ευρώ. Το ίδιο θα συμβεί και εδώ. Αν διπλασιάσουμε το έσοδό μας, αν είσαι ο ΠΑΟΚ, αν είσαι ο Ολυμπιακός, αν είσαι ο Άρης και πας να πάρεις τον καλό ποδοσφαιριστή του Αστέρα Τρίπολης, δεν θα πληρώσεις 500 που πληρώνεις τώρα, αλλά θα πληρώνεις 1,5. Άρα το μάτρος θα ανέβει και το έσοδό του μικρότερο. Είναι μια αλυσίδα ποδοσφαιρική τόσο απλή, τόσο ξεκάθαρη και με τέτοιο τρόπο που λειτουργεί παγκοσμίως, που είναι δεδομένο ότι κανένα πρωτάθλημα δεν πρόκειται να αναπτυχθεί και να μεγαλώσει αν δεν διακριθούν οι ομάδες της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Δεν υπάρχει τρόπος έτσι. Και αν δεν τα βάλουν κάτω και οι παράγοντες των ομάδων και πούνε ότι, OK, ο καθένας από εμάς κοιτάει το συμφέρον του, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε και το συμφέρον του προϊόντος αυτή τη στιγμή. Ναι, εδώ σκοτωνόμαστε αν θα εξυπηρετήσουμε κάποιον που παίζει στην Ευρώπη, να τον βάλουμε Παρασκευή ή Δευτέρα. Αυτό ακριβώς. Αντίστοιχη αντιπαλότητα με εμάς, αυτά τα έχουν λυμένα. Οι Πορτογάλοι, οι Ιταλοί, το Παρασκευή και το Δευτέρα, όταν μια ομάδα παίζει Champions League Τρίτη το Παρασκευή ή όταν μια ομάδα παίζει Europa League Πέμπτη το Δευτέρα, το έχουν στο αυτονόητο, στο δεδομένο, στο δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Μου είχε κάνει ένας φίλος μου τις προάλλες μια ερώτηση σχετικά πάνω σε αυτό και μου λέει: στην Ισπανία, μου λέει, στην Αγγλία, στην Πορτογαλία, ασχολούνται, λέει, τόσο πολύ με την αντίστοιχη ΕΠΟ, ποια είναι η κατάσταση εκεί, ή με τις τοπικές ενώσεις, και λιγότερο λέμε το ποδόσφαιρο? Και του λέω: τι να σου πω, του λέω τώρα. Κοίτα, οι Άγγλοι και οι Γερμανοί, σαφώς λιγότερο από ότι εμείς. Οι Ισπανοί και οι Ιταλοί δεν απέφτουν και πολύ από εμάς. Και εκεί το. Τον Ταβαντούρη και η Κυψία και όλα είναι σε αντίθετα επίπεδα. Μπορεί εμείς εδώ λίγο να γινόμαστε πιο γραφικοί, θα έλεγα, αλλά ναι. Οι συγκρούσεις και οι διαφωνίες, τους νότιους που το αίμα τους βράζει, πάνω κάτω στα ίδια κυβικά κυβέρνη. Για να πάμε στα αυριανά παιχνίδια, γιατί γίνεται και πάρα πολύ κουβέντα όσο πλησιάζουμε, θα εστιάσω κυρίως στο μάτς του Παναθηναϊκού και του Άρη, διότι είναι πολύ σύνθετη η κατάσταση και για τους δύο, και οι δύο, νομίζω, επειδή το ζητούσαμε και εδώ πέρα χθες στον αέρα του Λίμπερο με τον Μιχάλη του Γρηγορίου, πρέπει να αγγίξουν το τέλειο παιχνίδι, και δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να το κάνει αυτό και ο Παναθηναϊκός αλλά και ο Άρης με τις συνθήκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Το τέλειο παιχνίδι δεν μπορούν να το αγγίξουν υπό την έννοια της ετοιμότητάς τους. Δεν είναι στο 100% για να φτάσουν στο 100%. Τι πρέπει να συμβεί? Πρέπει να συμβεί να κάνουν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι για τα δεδομένα της εποχής και να σταθούν και λίγο τυχεροί. Δηλαδή οι δικές τους 5 ευκαιρίες να φέρουν 2 ή 3 γκολ και οι 5 πολύ καθαρές ευκαιρίες, τις οποίες θα πρέπει να παίξουν πολύ καλά για να τις κάνουν, τις 5 πολύ καλές καθαρές ευκαιρίες, και οι αντίστοιχες 3-4 για να κάνουν μόνο 3-4 η Μακάβη και η Σλάβια, επίσης ο Άρης και ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα, θα πρέπει να παίξουν πάρα πολύ καλά, να μην τις κάνουν γκολ. Να ξανακάνει ο Κουέστα μια αντίστοιχη εμφάνιση με αυτή στο Τελαβίβ. Χρειάζεται, πώς θα το πω, πέρα από την ικανότητα, χρειάζονται και όλες οι λεπτομέρειες να κλείσουν, να γύρουν υπέρ σου και όλα τα τύχη να είναι με το μέρος σου για να φτάσεις ένα 3-0 κόντρα και ισάξια ή καλύτερη, για να είμαστε ειλικρινείς, ομάδα από σένα αυτή την εποχή. Γιατί και η Σλάβια αυτή την εποχή είναι μια καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό, σήμερα τώρα που μιλάμε,
και η Μακάμπη σήμερα τώρα που μιλάμε είναι μια ομάδα καλύτερη και πιο έτοιμη από τον Άρη. Δεν ξέρω πώς θα είναι τα πράγματα σε ένα-δύο μήνες. Μπορεί να είναι διαφορετικά, γιατί ο Άρης είναι μια ολοκένουργια ομάδα που θέλει χρόνο. Και ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που αύριο θα παίξει με 3-4 πολύ κομβικούς ποδοσφαιριστές του μέσα σεζόν από τις. Ο Βέρμπιτς που δεν είναι δηλωμένος, ο Παλάσιος που είναι τιμωρημένος και 2-3 ακόμα μεταγραφές βασικών που θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Αυτούς δεν τους έχει αύριο. Μετά από 1-2 μήνες λοιπόν με αυτούς τους 4-5 ο Παναθηναϊκός μπορεί να είναι μια εισάξια, η καλύτερη ομάδα από τη Σλάβια. Αλλά σήμερα που μιλάμε, σαφώς οι Τσέχοι υπερπερούν και σε ποιότητα και σε κατάσταση και σε κοινία και ούτω καθεξής. Και σε τιμότητα σε σχέση με το που βρισκόμαστε στη σεζόν, αυτοί έχουν παίξει αγώνες πρωταθλήματος, εκτός από 3 ευρωπαϊκά μάτς, ο Παναθηναϊκός έχει παίξει ένα επίσημο μάτς και ούτω καθεξής. Άρα και οι δύο καλούνται να ανατρέψουν 2-0 κόντρα σε καλύτερες από αυτές τις ομάδες. Αντιλαμβανόμαστε όλοι το μέγεθος της δυσκολίας. Γίνεται, αλλά οι πιθανότητες είναι λίγες και θέλουν να πάνε, πώς να το πω, να κυλήσουν πρίμα και για τις δύο ελληνικές ομάδες. Θα κάνω τώρα μια πολύ ζαγοριστική ερώτηση. Αν ο Μιχάλης Τσόκος ήταν στον πάγκο του Άρη του Παναθηναϊκού αύριο για να το κρατήσουμε έτσι στο ποδοσφαιρικό, θα πήγαινε σε ένα παιχνίδι ρίσκου απευθείας με πίεση ψηλά, αφήνοντας χώρους πίσω, ή θα πήγαινε πιο συντηρητικά, πιο μαζεμένα και βλέποντας και κάνοντας? Γιατί είναι και αυτή μια κουβέντα που γίνεται και εδώ στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη, αλλά φαντάζομαι και για τον Παναθηναϊκό. Για τον Παναθηναϊκό μου είναι εύκολη απάντηση. Όχι, δεν θα πήγαινα κούρσο μπαρτσά. Γιατί η Σλάβια είναι μια ομάδα που κυρίως στηρίζει το παιχνίδι της και όλα αυτά τα χρόνια κάνει αυτές τις διακρίσεις στην Ευρώπη, παίζοντας μια γρήγορη μετάβαση παιχνιδιού και εκμεταλλευόμενη χώρου. Αυτό είναι το μεγάλο προσόν της. Η ταχύτητα στην επίθεσή της είναι το μεγάλο προσόν της. Αν ο Παναθηναϊκός πάρει όλα τα ρίσκα του κόσμου από νωρίς και της δώσει χώρους, δεν βλέπω πώς είναι δυνατόν να μην δεχτεί γκολ. Άρα στον Παναθηναϊκό είναι εύκολη απάντηση. Στον Άρη είναι λίγο πιο δύσκολη απάντηση. Θα σκεφτόμουν να το κάνω αυτό που λες. Και να πάρω μαζί μου και τον Κιτελίδης ή έστω να το κάνω στο πρώτο τέταρτο, αλλά εδώ θα έπρεπε να έχω τις μετρήσεις των ποδοσφαιριστών, θα έπρεπε να ξέρω πόσο αντέχουμε σε αυτήν την εποχή και σε αυτό το χρονικό σημείο να το κάνουμε, διότι αν είναι ο Άρης να το κάνει για 20-30 λεπτά και μετά να χάσει την περισσότερη από την ενέργειά του, δεν κερδίζει απολύτως τίποτα. Θα το πληρώσει σίγουρα. Άρα θα έπρεπε να ξέρω για πόσο χρονικό διάστημα είναι έτοιμοι οι παίχτες να παίξουν στα ρίσκα και να αποφάσιζα επ' αυτού. Μπορεί και να το έκανα, όπως σου λέω, για ένα τέταρτο, μήπως σε αυτό το πρώτο τέταρτο, όχι μόνο γιατί ο Άρης χρειάζεται ένα γρήγορο γκολ. Έχω ξαναπεί ότι σε αυτά τα μάτς μπορεί το γκολ στο 60, αν το μάτς είναι 0-0, ή στο 70, που θα στο κάνει 1-0, να είναι ακόμη πιο ωφέλιμο. Γιατί θα βάλεις τον αντίπαλο σε πίεση, σε άγχος, θα ξεσηκώσεις τη δική σου κερκίδα, θα σκεφτείς ότι έχεις μπροστά σου ένα τέταρτο 20 λεπτά για να βρεις ένα γκολ και να το στείλεις στην παράταση, θα έχεις τη δυνατότητα να βάλεις 3-4 ή θα έχεις βάλει 1-2 και θα βάλεις άλλους 2-3 φρέσκους παίκτες. Μπορεί και αυτός ο τρόπος να είναι ιδανικός για να την κάνεις αυτή την ανατροπή, να τους έχεις λίγο σε ύπνωση αυτούς, ότι 0-0 είναι, έχουμε κερδίσει το πρώτο μάτς 2-0, αυτοί δεν μας πιέζουν, δεν μας τρέχουν, καλά πάει το πράγμα. Να γυρίζει η μπάλα, να περνάει ο χρόνος και να το βρει στον κόλπο στο 70 και να το κάνει στο μάτι του τέλος στο τελευταίο 20 λεπτό. Είναι και αυτό μια επιλογή και μια λογική. Θα έπρεπε να έχω όλα τα στοιχεία στα χέρια μου. Πιθανότατα για στον Άρη να το δοκίμαζα, αλλά για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Για να πάρω μαζί τον ενθουσιασμό του κόσμου. Νομίζω ένα κύματα αν το κάνει, δηλαδή ένα πεντάλεπτα. Ανάλογα και με τις μετρήσεις αυτό που λες, γιατί δεν είναι και 100% έτοιμος, νομίζω ότι θα ήταν πιο ιδανικό από το να ανοιχτεί για μεγάλα διαστήματα και να πάει στο ρίσκο. Προφανώς. Δεν νομίζω ότι ο Άρης είναι έτοιμος για να το κάνει αυτό, ξέρω εγώ, ένα ημίχρονο. Και επίσης πρέπει να υπολογίζουμε πάντα και το ρίσκο σε αυτή την υπόθεση. Καταλαβαίνει ο καθένας ότι αν νωρίς το μάτι, το 10, στο 15, στο 20, συμβεί το ανάποδο από το επιθυμητό, δηλαδή βάλει ένα γκολ Μακάβη, βάλει ένα γκολ Σλάβια, χαίρεται. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, αν γίνει νωρίς 0-1, να βρει τα κουράγια ή το Παναθηναϊκός ή το Άρης
να φτάσουν σε 3 γκολ για την παράταση ή σε 4 για την πρόκληση. Είναι και, πώς να το πω, και θέμα ψυχολογίας. Οπότε είναι πάντα μεγάλο ρίσκο να κάνεις κάτι τέτοιο. Είναι μεγάλο ρίσκο. Μακάρι το αποψινό βράδυ είναι μεγάλο να κρατήσει μέχρι τις 12, ας πάει και παράταση και πέναλτι και ας περάσουν όλοι. Προφανέστατα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Θα δούμε. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.